Καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή σας που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω εδώ και για το ενδιαφέρον σας, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την Ελλάδα. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να απαντήσω ερώτηση προς ερώτηση, αλλά δεν μου επιτρέπει ο χρόνος που έχω. Επομένως, ας δώσω μια συνοπτική απάντηση σε όλα τα θέματα. Τον περασμένο Ιανουάριο υποσχεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο δράσης. Αυτό το σχέδιο δράσης αποτελεί το από ένα κέντρο υποδοχής, πρώτο κέντρο υποδοχής, το οποίο είναι λειτουργικό με ένα νέο σύστημα ασύλου, το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή, με ένα νέα αρχή προσφυγών, υπάρχει και αυτή, και μία πολιτική επαναπροώθησης ή επιστροφών, η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με ρωτήσατε και τα παλιά προαναχωρησιακά κέντρα. Ο κύριος Μούλντεν με ρώτησε, που ήταν στην Αθήνα με μέλη της Επιτροπής σας, να σας απαντήσω ότι αυτά τα κέντρα που επισκεφτήκατε εσείς, εκτός από ένα, δεν υπάρχουν πια. Το ελληνικό έκλεισε, το παλιό ελληνικό έκλεισε, και το νέο ελληνικό, αυτό που επισκεφτήκατε εσείς, δεν υπάρχει όπως το είδατε. Έχει αλλάξει και θα κλείσει ούτως ή άλλως με αυτό το 2013. Για τις παλιές υποθέσεις ασύλου που δεν έχουν διεκπαιρεωθεί, που με ρωτήσατε, υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν, αυτοί που έχουν διεκπαιρεωθεί, δεν θέλουν να ξανανοίξουν οι ενδιαφερόμενοι, και από τις υπόλοιπες 3.606, το ποσοστό διεθνούς προστασίας που έχει δοθεί είναι 25,28%. Για το θέμα της Τουρκίας, η Τουρκία προσπαθεί να αλλάξει, αλλά δεν λαμβάνουμε και την υποστήριξη που περιμέναμε. Το 2012 υποβάλαμε στην Τουρκία σχεδόν 25.000 αιτήσεις επανεισδοχής και μόνο 113 από όλες αυτές, από όλα αυτά τα άτομα, τα δέχτηκε η Τουρκία πίσω. Φυσικά υπάρχει το θέμα των οικονομικών δυσκολιών. Να σας δώσω τα νούμερα. Και θα δώσω και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε όλοι να δείτε τα νούμερα. Αλλά το συνολικό κόστος του νέου σχεδίου ανά έτος είναι περίπου 5 δις. Από αυτά, 247 για την ακρίβεια, τα δίνει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Η ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι 178 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ευγνώμονες, αλλά είναι λιγότερο από αυτό που δίνει ο ελληνικός προϋπολογισμός για την λαθρομετανάστευση. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, μεγαλύτερες στην ελληνική ιστορία, και μας λείπουν 72 εκατομμύρια. Μιλήσαμε με την Επιτροπή. Η Κομισιόν προτείνει να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα έχουμε απορροφήσει όλα. Και τώρα μας προτείνει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα διαρθρωτικά ταμεία δίδονται σε προτιμησιακή βάση. Επομένως δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εύκολα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κάνουμε, ιδίως για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Προσπαθούμε, αλλά φαντάζομαι ότι φοβάμαι ότι η χρηματοδότηση δεν επαρκεί. Μιλάμε για ένα συνολικό ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ. Και ένα τεράστιο θέμα για εμάς, επανεγκατάσταση. Οτιδήποτε και να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να συζητηθεί μεταξύ μόνο Ευρωπαίων. Ό,τι και να κάνουμε, κάποιοι όμως πρέπει να επανεγκατασταθούν. Εμείς είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε 500-600 χιλιάδες λαθρομετανάστες. Δεν μπορούμε, απλούστατα. Όπως η Γερμανία δεν μπορεί να απορροφήσει 10 εκατομμύρια φερρυπίν λαθρομετανάστες.
Χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Πρέπει να εγγύψει το πρόβλημα. Πρέπει να δει το πρόβλημα. Και θα πρέπει να αρχίσει τη συζήτηση για ένα θέμα που θα έπρεπε να είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε, για τις προσπάθειές σας για να